Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο 37ο τεύχος της συλλογής Αληθινά Ζωήφια. Σήμερα έχουμε τον τροπικό ρηχοκάνθαρο, το βρήκα Παρασκευή μια μέρα πριν, οπότε μια μέρα μετά μάλλον, οπότε το βλέπουμε Σάββατο. Λογικά είναι και το τελευταίο βίντεο για σήμερα, να ευχηθώ και πάλι καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Έχουμε τον τροπικό ρηχοκάνθαρο από τον Μπαγκλαντές, όπου είχε μόλις 3 φυτβά στο περίπτερό μου. Μάλλον άρχισαν να πέφτουν για το πώς έρχονται. Τα άλλα 2 ήταν λίγο πιο σκούρα. Εγώ βρήκα έτσι ένα λίγο πιο ανοιχτό χρώμα, να φαίνεται και λίγο το χρώμα του. Αλλά πάλι δεν είμαι και ιδιαίτερα ικανοποιημένος από αυτό που βρήκα. Αλλά εντάξει. Σε σχέση με τα άλλα, ας πούμε, είναι λίγο πιο ανοιχτό χρώμα αυτό. Φαίνονται λίγο. Τώρα εδώ στην κάμερα δεν ξέρω καν αν τα πιάσει. Φαίνονται λίγο αυτά που έχει πάνω. Και είναι μικρούτσικο, τον περίμενα λίγο πιο μεγάλο. Αλλά όχι. Δυστυχώς θα το δούμε μετά το εντομάκι μας λίγο καλύτερα. Στην πρώτη φάση να κάνουμε μια βόλτα μέσα να δούμε. Αν και τα έχουμε ξαναπεί για τους, γενικά για αυτή την οικογένεια εντόμων. Ου, πεταλούδα της Βιρμανίας. Έλα το επόμενο θα είναι ωραίο το εφός. Πες μου ότι θα βρούμε καλά τέτοια. Καλά εντομάκια. Το προηγούμενο θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Πεταλούδα της Βιρμανίας. Αυτές τις πεταλούδες που είναι τα φτερά τους έτσι κάτω σαν ουρές που έχουν, είναι πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο έντομο. Θα είναι αυτό. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα εδώ. Τροπικός ρηχοκάνθαρος, πρόνοτο, ρίχος σιράμφος, κεραίες, κεφάλι, 3 ζύβα δυτικών ποδιών, έλυτρα. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την οικογένεια Τάδε, στην οποία ανήκει στο ένα το τεύχος. Στο ένα το τεύχος είναι εδώ. Εδώ σήμερα τι έχουμε, θηριώδη έντομα, τα μεγαλόπτερα. Ου, τι είναι αυτό ρε εσείς. Όντως είναι θηριώδη έντομα φουλ, τα μεγαλόπτερα και αυτά, πελώρια φτερά, γνάθη, πόδια, ωρε φίλε. Οικογένεια, πώς είναι, γνάθη των αρσενικών, αρσενικό με καλά αναπτυγμένες γνάθους, θηλυκό με κοντές γνάθους. Το θηλυκό νομίζω πιο πολύ μου αρέσουν οι γνάθοι του. Κεραίες, σύνδετοι οφθαλμοί, πρώτο ζεύγος στερών, δεύτερο ζεύγος στερών, πρόνοτο, πόδια, γνάθη και αυτά. Έλα ρε φίλε, διαφορές μεταξύ οικογενειών. Okay. Περιοχές με υγρό και ήπιο κλίμα. Στην Ελλάδα και σε αυτά δεν βρίσκουμε καν τέτοιο μάλλον. Μύγα του ψαρά. Μεγαλόπτερο της Αυστραλίας. Τι μεγαλόπτερο, έχει φτερά αυτό. Σε 40 ποδαρούσα είναι αυτό. Μεγαλόπτερο του Περού. Μύγα του Ντόμψον. Μεγαλόπτερο της Νότιας Αμερικής. Περίεργο. Ιδιαίτερο πράσινο, μεγαλόπτερο. Ιδιαίτερα έντομα. Τα βλέπω αυτά και μου πιάνει λίγο. Εντάξει, okay, ειδικά αυτό με τέτοιες δαγκάνες και αυτά. Okay. Υδρόβια μωρά, πτήση, διατροφή, απόθεση αυγών, αναπαραγωγή. Ακούστε και αυτό. Μετά την απόθεση του σωματοφόρου, για αυτό το σπέρμα έχει απελευθερωθεί, το θηλυκό κρυπτώνει το σώμα του και τρώει το άδειο σωματοφόρο. Οκ. Okay. Το τρώει το άδειο. Γιατί? Ερωτοτροπία, πώς γίνεται και αυτά. Σημαντικές διαφορές. Οκ. Okay. Κυνηγή του πυθμένα. Ναι, κρυμμένες και αυτά. Κύριε εχθροί, πουλιά, αμφίβια, ψάρια. Επειδή ζουν μάλλον στο νερό. Και αυτά είναι αμφίβια, όντα. Πάμε, ασκηνός βάτραχος, μπλα μπλα μπλα. Το κάνει μια χαψιά. Κύριε εχθροί, είναι αυτή. Κύρια θύματα, δίπτερα, τριχόπτερα, εφημερόπτερα. Όλα έντομα. Τα κύρια θύματα του είναι πιο μικρά, έτσι πάλι έντομα, μάλλον. Οκ. Okay. Τέρατα του νερού. Γιατί ο κόσμος των υδρόβιων ασπόντυλων περιλαμβάνει των ειδών τα πλάσματα. Ήταλοι, έτσι είναι ιδιαίτερα. Εντάξει, και που κατά βάση εκεί ζουν, δεν θα ήθελα να τα πετύχω και ιδιαίτερα. Δεν ξέρω, έλα, τρώει και μικρό ψαράκι. Εδώ βλέπετε ότι ένα μικρό ψαράκι το κάνει καλά. Προνύμφη της Λιβελούλας, αρπακτικά υδρόβια σκαθάρια, υδρόβια σαπροφάγα σκαθάρια, μεγαλόπτερα, δεσποινίδες. Α, οι δεσποινίδες κάτι πρέπει να έχουμε ξαναδεί. Ένας καλός τρόπος για να ξεχωρίσουμε τις Λιβελούλες από τις δεσποινίδες είναι να παρατηρήσουμε τα φτερά τους. Όταν οι Λιβελούλες ξεκουράζονται, κρατούν τα φτερά τους σε οριζόντια θέση προς τα κάτω, ενώ τα φτερά των δεσποινίδων στέκονται όρθια και εξέχουν πάνω από το σώμα τους. Α, okay. Έτσι ξεχωρίζουμε. Πώς είναι το νερό, τι είναι αυτό τώρα, είναι μικροοργανισμός του νερού ή δεν νομίζω να είναι τόσο μικρό. Αυτή η ερώτηση είναι συχνά του επιστήμονες με ρωτούν τις περιβαλλοντικές συνθήκες, σε ποτάμια, χυμάρους, μπλα μπλα μπλα, μια απλή μελέτη, ναι ναι ναι, τσιμπάει. Το μεγαλύτερο μέρος διατροφής αρκετών ψαριών, ειδικά. Οκ. Okay. Μάλιστα, πόσα γνωρίζετε. Και το κουιζάκι για σήμερα δεν μ' άρεσαν ιδιαίτερα τα μεγαλύτερα, δεν ξέρω, αυτό που είδα γενικά δεν μ' άρεσε και ιδιαίτερα, με έκαναν λίγο έτσι να νιώσω περίεργα. Σήμερα όμως εδώ στον τροπικό ρηχοκάθαρό μας, όπου φαίνεται γλυκούλης, εντάξει, λίγο μικρούτσικος. Το περίμενα λίγο πιο μεγάλο, σαν εντομάκι, αλλά ίσως δεν. Ίσως έτσι είναι, εντάξει. Τώρα το χρώμα δεν μπορεί να δείτε καλά, λογικά, γιατί πάλι δεν είναι και πολύ ανοιχτό, είναι λίγο σκούρο. Αλλά φαίνεται λίγο με το μάτι τουλάχιστον αυτά που έχει πάνω. Όχι, εντάξει, τόσο δεν φαίνεται τόσο κίτρινα και αυτά για κανέναν λόγο. Αλλά εντάξει, πώς θα έπρεπε, ας πούμε. Καλά, καμία σχέση. Όπως το δείχνει εδώ, όσο φαίνεται πολύ πιο ωραίο, όχι. Εντάξει, εκεί να μου πει για τη φωτογράφηση βρήκα ένα πολύ καλό έντομο. Ή πώς είναι, γιατί μας πάλι έτσι και έτσι έχει τα θεματάκια της.
τα ποδαράκια του και αυτά, όπως είναι το ράμφος του, ή όπως το έλεγε, ράμφος ή ρίχος. Ρίχος μάλλον, όχι ράμφος, καλύτερα ρίχος να το πούμε έτσι, αυτό που, όπου, εντάξει, εγώ θα το έλεγα σαν προβοσκίδα, όπου με αυτό τίποτα τρώει μέσα από τα λουλούδια ή ό,τι τρώει, δεν ξέρω, πιο πολύ προβοσκίδα μπορεί να το έλεγα αυτό το μπροστά που έχει, αλλά εντάξει, για να ρουφάει ή να τρώει ή οτιδήποτε. Κάτω που είναι λίγο πιο ανοιχτόχρωμο, μπορεί και να φανεί κάτι, δεν ξέρω. Ίσως λίγο τα κιτρινάκια εδώ τα βλέπετε και αυτά. Κάτω είναι λίγο πιο ανοιχτόχρωμος, αλλά αρκετές ρατσουνιές. Τουλάχιστον από κοντά, εντάξει, λίγο κίτρινη είναι. Και αυτά θα ήθελα να είναι ένα τσίκ πιο μεγάλο. Δεν είναι, για τα τρία δηλαδή που βρήκα στο περίπτερο ήταν έτσι. Εδώ. Ωραίο εντομάκι. Όμως και αυτό από τα πιο διαφορετικά εντομάκια και τέτοια. Εντάξει. Δεν μας χάλασε καθόλου. Το επόμενο θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Η πεταλούδα, η επόμενη θα είναι πάρα πολύ όμορφη. Μακάρι να βρούμε όλοι, παιδιά, καλά τεύχη. Λοιπόν, να το βάλουμε και αυτό μέσα εδώ. Που αυτή η θήκη μέχρι στιγμής δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ. Ό,τι έχουμε σε αυτή τη θήκη, εντάξει, πέρα από την αποτυχία κατσαρίδα που θα φύγει, δεν ξέρω. Ό,τι έχουμε σε αυτή τη θήκη μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ κομπλέ. Αυτά. Το βλέπετε και εσείς μου γράφετε εννοείται κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε. Να ευχηθώ και πάλι να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλες διάφορες συλλογές όπου βλέπουμε, συλλέγουμε ή φτιάχνουμε μαζί, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μας. Και εννοείται να μην ξεχάσουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που στηρίζουν πλέον και οικονομικά το κανάλι και συγχαρητήρια γιατί πήραν το χρήσμα των επίτιμων μελών του καναλιού.